Korkumuz yok. Dediğimiz gibi biz haklı davamızda sonuna kadar halkımızın, Βατρακά Τουρκάζαρνα, Χακλάρνα, Σαουρμάια, Δαμίζες. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χουσέιν Ζεϊμπέκ, καλεσμένος στο τουρκικό κανάλι Αχαμπέρ, μιλά για ύπαρξη τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας ήταν άμεση. Είναι συμπεριφορές οι οποίες είναι μη ανεκτές. Γενικώς, πολύ περισσότερο στο κλίμα και στη συγκυρία που βρισκόμαστε σήμερα. Πρέπει να παραιτηθεί, θεωρείτε? Θεωρώ ότι πρέπει καταρχήν να ανασκευάσει και από εκεί και πέρα, εάν επιμείνει στους χαρακτηρισμούς του, γεννάται μείζον θέμα για την συμμετοχή του στο ΣΥΡΙΖΑ και την αντίδραση του κ. Τσίπρα. Ο Ζεϊμπέκ δεν μίλησε μόνο για τουρκική μειονότητα. Υποστήριξε ότι δέχεται απειλές με αφορμή τα όσα είπε εναντίον του, καλεσμένο σε εκπομπή τοπικού τηλεοπτικού σταθμού. Eğitimde, azınlık eğitimin düzeltilmesinde, vakıflar yönetiminde, müftülük döneminde, milli kimliği tanımlama özgürlüğünde haklı sebeplerimiz var. Αυτός ο Ζεϊμπέκ, Χουσέιν, θέλει ένα βρωμόξυλο. Εγώ, εάν κηρυχτεί πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας, αυτό θα το σκοτώσω. Και τότε... Ο βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, δηλώνει στην τουρκική τηλεόραση: θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας. Επιτέλους, γιατί κόμματα της αντιπολίτευσης δείχνουν ανοχή σε τέτοιες απαράδεκτες τοποθετήσεις βουλευτών τους? Η συνθήκη της Λοζάνης είναι σαφής ότι υπάρχει μία μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα. Προφανώς σε αυτήν ανήκουν άνθρωποι τουρκικής, πομακικής και ρωμά καταγωγής και έχουν δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχει πραγματοποιηθεί πολύ ξεκάθαρη, σοβαρή παρατήρηση για το θέμα της μειονότητας στον κύριο Ζεϊμπέκ, αλλά και για το γεγονός ότι απευθύνθηκε σε τουρκικό κανάλι για αυτό το θέμα. Η θέση μας απέναντι στην εμπλοκή της Τουρκίας στα εσωτερικά της Ελλάδας είναι σαφής. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έσπευσε να εκμεταλλευτεί τις δηλώσεις Ζεϊμπέκ. Στεκόμαστε δίπλα στην τουρκική μειονότητα της Θράκης, η οποία δεν εγκατέλειψε τον αγώνα της για ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία παρόλες τις απειλές και πιέσεις. Αναμένουμε από τις ελληνικές αρχές να διερευνήσουν αυτό το σοβαρό γεγονός και να τιμωρήσει τους δράστες. Δεν δεχόμαστε παρενέσεις από τρίτες χώρες όπως η Τουρκία, πόσο μάλλον τη στιγμή κατά την οποία αφορούν Έλληνες πολίτες, απαντά το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Τουρκία, για μία ακόμα φορά, προσπαθεί να εμπλακεί στις εσωτερικές υποθέσεις άλλου κράτους, κατά παράβαση θεμελιωδών κανόνων διεθνούς συμπεριφοράς. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, σέβεται το διεθνές δίκαιο και εφαρμόζει πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις της, που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις, όπως η συνθήκη της Λοζάνης, σε αντίθεση με την Τουρκία.